Τι γίνεται ρε συμπαλόμπα με αυτές τις διαφημίσεις! Τι γίνεται ρε αγόρι μου! Τι γίνεται! Ας, γιατί εδώ έχω χάσει τα πάντα! Oh. Και 10! Και 12! Καλησπέρα σας! Θα κλέψω του τους άλλους να ξέρεις! Θα κλέψω από τους άλλους! Ώρα για μπλε ξεκινάμε! Λίμπερο 107,4 Μία... ωραία βραδιά ε, και δεν αναφέρομαι στη βραδιά του Champions League που θα δουν κάποιοι Αναφέρομαι στη βραδιά του Ευρωπαϊκού Ηρακλή, ρε Σιμπαλόμπα. Ποιο τσάμπιος League τώρα. Ο Ηρακλής παίζει στην Ευρώπη, ρε φίλε. Τρέμει όλο το σύμπαν και ε, η ΣΕΒ είναι χαρούμενη που επιστρέφει ο Ηρακλής στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Μπεφίκα Ηρακλής σήμερα στη Λισαβόνα, στην Κιανό, Λευκή Λισαβόνα, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, 10.30 ώρα Ελλάδος, 8.30 ώρα Πορτογαλίας ζωντανά από το Λαόλα. Τα παλικάρια μα εδώ έχουν πάρει εντολή και ο Νίκο Παπαδόπουλο και ο Νίκο Μουσχοβίτη να σα ενημερώνουν τα Ηρακλάκια που θα ακούνε ραδιόφωνο και λίμπερο. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να το βλέπουν μέσω τη διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα. Αν γράψετε Λαόλα στο Google, στο Google, θα το βρείτε. Ε, δωρεάν είναι, δεν χρειάζεται συνδρομή. Οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ήδη έχει κυκλοφορήσει και το σχετικό link στο διαδίκτυο. Συστηθήκαμε, είπαμε, να το ξαναπώ. Δεν είπαμε. Γιώργο Ματζιούκη στο μικρόφωνο και Δημήτρη Μπαλόμπα στη ρήμη του ήχου δεν είπαμε. Ένα ε, πούμε, ρε φίλε. Μεγάλο βράδυ το απόψινό γιατί το βόλεϊ για μία δεκαετία περίπου μα ταξίδεψε σε πάρα πολλά μέρη τη Ευρώπη και με πολλέ διακρίσει και επιτυχίε. αύριο είναι τα γενέθλια του τεράστιου αυτού συλλόγου. 110 παρακαλώ. 110. Όπω λέει ένα φίλο μου για του υπόλοιπου συλλόγου που είναι πολλά λιγότερα τα, τα χρόνια τους, ξέρεις πως τους κάνει. Νιάου. <σχει> Νιάου <σχει> 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 <Nyau>, ρε τους κάνει. Τι να μας πείτε λέει. 110. Ε βέβαια. Έχουμε βαρύνει η μπαλόμπα. Πρόσεξε έχουμε βαρύνει. Έχουμε βαρύνει άσχημα. 110 επίσημα έτσι. Γιατί... Αν επίσημα είναι παραπάνω 1898, απλά το επίσημο έτος ιδρύσεως είναι αύριο, 29 Νοεμβρίου 1908, 29 Νοεμβρίου 2000... 18. Ρίξε μου μια πενιά. Για να πούμε τα θέματα μας. Έφευγε και εδώ το μήνυμά σα αποστολή στο 54526 blue, Γιαχού παππάκι Αύριο είναι η πολύ μεγάλη μέρα του Ηρακλή. Και. Μιτσάρα, δώσε μου λίγο ήχο, σε παρακαλώ. Πάνω, πάνω. Κι άλλο, κι άλλο. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, αύριο είναι η πολύ μεγάλη μέρα του, του Ιρακλί, Ηρακλή και ω γνωστό από τι 12 το μεσημέρι μέχρι και τι 9. Υπάρχει η μεγάλη σπουδαία εκδήλωση για τα 110 χρόνια για τα γενέθλια του Ηρακλή από τη μάμα του συλλόγου, από το γυμναστικό συλλόγο, από τον Ερασιτέχνη Ηρακλή. Αρχικά με έκθεση φωτογραφίας, με συνεντεύξεις, με πρωταθλητέ και πρωταγωνιστέ από όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή, με ανθρώπου που θα βραβευτούν, με ανθρώπου του αθλητικού χώρου, του καλλιτεχνικού χώρου, δεν ξέρω αν έχει και του πολιτικού χώρου, δεν το γνωρίζω. Για καλλιτεχνικού και αθλητικού το γνωρίζω. Και με συνεντεύξει οι οποίε θα προβληθούν κατά τη διάρκεια τη εκδήλωση μέσω του Ηρακλή TV, το γνωστό ε, κανάλι στο YouTube που πέρυσι αρκετοί από εσά βλέπατε τα παιχνίδια του Ηρακλή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και πιο συγκεκριμένα από τις 12 έως τις 2, 12 και κάτι με 2 και κάτι βάλτε για να είστε σίγουροι, ο Μάριος Ασλαμάς, εδώ το δικό μας το παιδί από το Λίμπερο, θα κάνει τις συνεντεύξεις και από τις 2 και κάτι μέχρι 4 και κάτι, εγώ. Ε, και άλλοι συνάδελφοι που θα βρεθούν εκεί φυσικά, όλοι μαζί έτσι να βάλουμε ο καθένας το, το λιθαράκι μα. Απλά αναφέρω τα δύο στελέχη του, του Λίμπερο 107,4 που θα είμαστε εκεί. Μπορείτε και να μα δείτε, μπορείτε και να μα ε, ακούσετε. Θα γίνουν και συνδέσει στο Λίμπερο. Και ε, φυσικά θα τρέχει όλη η εκδήλωση μέσω του Ηρακλής TV αύριο το πρωί. Νομίζω θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση, έτσι, ένα pre-game τη όλη ε, ιστορία. Πολύ όμορφη ιστορία. Σε 9 ολόκληρε ώρε Ηρακλή. Και αξίζει τον κόπο να πάρετε τα παιδιά σας, να έρθετε στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι, εκεί όπου νομίζω γίνεται το φεστιβάλ κινηματογράφου, αρκετές σας εκεί προβάλλουν. Και εντάξει, το ξέρω, είναι πέμπτη, είναι καθημερινή, είναι εργάσιμη κτλ. Αλλά όποιο θέλει, από μια ώρα και μετά, γιατί είναι πάρα πολλέ οι ώρε, 12 με 9 είναι αρκετέ οι ώρε, μπορείτε να πάρετε τα παιδιά σα, να πάρετε όποιον θέλετε, του φίλου σα, να έρθετε, να χαρείτε, να δείτε, να φωτογραφηθείτε, να πάρετε κανένα αυτόγραφο, να κάνετε ό,τι θέλετε. Η μέρα είναι δική μας, είναι δική σας, ανήκει στον uh, Ιρακλή. είναι η μέρα του Ιρακλή, γιορτάζει η Θεσσαλονίκη. Τι έγινε ρε παιδιά, το ακουστικό τα παίξε. Γιορτάζει, όπα, ξανά ήρθε, Πάτησες κάτι, έλα ρε μπαλομπίνιο. Λοιπόν, γιορτάζει η Θεσσαλονίκη, γιορτάζει ο Ηρακλής και λέω γιορτάζει η Θεσσαλονίκη γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές και φαίνεται αυτό μόνο και μόνο αν κάποιος γνωρίζει μαθηματικά. Επίσημο έτος ίδρυσης του Ηρακλή 1908, απελευθέρωση Θεσσαλονίκης 1912. Είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός όταν εμείς ήμασταν εδώ οι άλλοι δεν υπήρχαν. Για το βόλεϊ, σε τρει ώρε, επαναλαμβάνω, θα έχουμε σέρβι στην Λισαβόνα. Χθε ακούσαμε, τέτοια ώρα, τον φίλαθο του Ιρακλή, τον Βασίλη που ζει μόνοι μα στη Λισαβόνα και περιμένει πώ και πώ. Χαίρομαι που βλέπω από παντού του Ιρακλή που ήδη έχουν σκάσει μύτη και άντρε και γυναίκε έχουν σκάσει μύτη από Θεσσαλονίκη και έχουν κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι, γιατί είναι μεγάλη πτήση σε ώρες για την Πορτογαλία και τη Λισαβόνα. Και... Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ακούμε συνθήματα του Ηρακλή απόψε το βράδυ. Παναλαμβάνω μέσω του Λαόλα. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει έξι ξένους, τέσσερις βραζιλιάνους, έξι συνολικά ξένους. Μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Πορτογαλίας. Με δεύτερη την Sporting Λισαβόνας και τρίτη την ομάδα που την κέρδισε η πρώτη σίτα έγινε την Κυριακή για την Πεμφίκα στο πρωτάθλημα. Έχασε από την Φόντα Μπαστάρδο. Τι με κοιτάζε Μιτσάρα, έτσι λέει η Τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Θα αλλάξουμε όνομα τώρα. Δεν τρέπονται. Δεν αντραπούνε. Ανάγκη έχουν. Τρίτη είναι αυτή η ομάδα. Άντα, μην την ξαναπώ γιατί απορρίπτω ο φίλο μου ο Λοιπόν, ο τρίτο τη Πορτογαλία κέρδισε τον πρώτο τη Πορτογαλία που είναι η Μπενφίκα. Από 0-2 το έκανε 3-2. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό. Δεν μα πολύ απασχολεί. Μα απασχολεί πώ θα είναι ο Ηρακλή. Και δυστυχώ ο Ηρακλή δεν είναι απόλυτα καλά και δεν είναι απόλυτα καλά σωματικά, μιλώντα πρωτίστω. Καθώ ε, η ομάδα χθε ταλαιπωρήθηκε πάρα, μα πάρα πολύ. Ούτω ή άλλω στο αεροπλάνο μπήκαν παίκτε με ενοχλήσει, παύλα τραυματισμού, όπω είναι ο Προύσαλης, όπω είναι ο Μούχλια, όπω είναι ο Ντίνα, όπω είναι ο Αρμενάκη που είχε ενοχλήσει. Ε, με διάφορα τέτοια θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπω είναι ο Κλίντι, και αυτό έχει πρόβλημα. Πόσο μάλλον όταν υπήρξε και αυτή η πολύ μεγάλη ταλαιπωρία με τι πέντε περίπου ώρε αναμονή στο φάρο. Γιατί Λόγω τη πυκνή ομίχλη, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο φάρο. Περίμεναν εκεί πέντε ώρε για να μεταβούν εν συνεχεία στη, στη Λισαβόνα. Ε, Παρ' όλα αυτά, η ομάδα χθε, αργά το βράδυ, έκανε προπόνηση. Ο Στέλιος Αναβροσδίτη έχει πάρα πολύ δουλειά. Ψυχοφραπευτή τη ομάδα. Γερό ναι, ναι, να είναι να του προσέχει όλου. Και μακάρι να πάνε όλα καλά απόψε. Πάντω, το ξαναλέω ότι και σε περίπτωση ήττα τίποτα δεν τελειώνει. Γιατί υπάρχει ο επαναληπτικό. 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου... στις 7.30 το απόγευμα στη Μίκρα... όπου η θα θέλει με τη σειρά του νίκη... για να οδηγήσει μετά... την ιστορία... και την πρόκριση στους 16... Στο, στο χρυσό σετ. Και να δούμε... τι υπάρχει και από τα υπόλοιπα... παιχνίδια... γιατί μας ενδιαφέρουν... για παράδειγμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ... ο νικητής του ζευγαριού... που συμμετέχουν οι δύο Ιρουμάνικες... Δηλαδή, α τώρα είναι αυτό. Μάλιστα. Η Ζαλάου κερδίζει τη Στεάου α 2-0 σετ αυτή τη στιγμή. Και αν ο Ηρακλής περάσει, που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, μια ομάδα με λεφτά, μια ομάδα με μπάτζετ, μια ομάδα με, με έξι ξένους, όπως είναι αυτή της Μπενφίκα. Αλλά αν τα καταφέρει ο Ιρακλής και περάσει αυτό το εμπόδιο, τότε θα βρει μπροστά του στους 16 τον νικητή του ζευγαριού Ζαλάου Στεάουα. Και οι δύο ομάδες είναι από, το, από τη Ρουμανία και α, πάει για 3-0. Μάλιστα. Κάποιοι λέγανε ότι η Στεάουα είναι φαβορή, τέλος πάντων δεν τους ξέρουμε καλά τις ομάδες, καθόλου μάλλον. Η Ζαλάου 25-21, 25-22 και 24-15 στο τρίτο σετ πάει για 3-0. Αν περάσει, τώρα πάω λίγο πολύ μακριά, ε, δεν είναι πρωταρχικό στόχο η, η Ευρώπη, αλλά είναι αυτό που λέμε να βγάλουμε γούστα. Να περάσουμε ωραία. Α, παίζει η Ελληνίδα. Δεύτερη διετή είναι η κυρία Ειρήνη Μουλά στο Ζαλάου Στέαουα. Αν ο Ηρακλή περάσει την Περφύκα και περάσει και του Ρουμάνους τότε θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βουδαπέστη Μπέλγκορο. Την ε, θυμάστε την Μπέλγκοροτ. Ε, και αυτοί μα θυμούνται. Και αυτοί μα θυμούνται. Και ο. Πώς το λέγανε, και ο Τσιπούλιν, και ο Τετιούκιν, και ο Μπαράνοφ, και ο Καράσεφ, και ο. Πώ το λέγανε τον Μπασαδόρο. Φω, τώρα. Βοηθήστε με. Ο Καμούτσκι. Έλα ρε φίλο, Καμούτσκι. Και ο Βερμπόφ. Και ο Αργεντίνος που είχαν ο Σπάιτ. Δύο χρόνια. Τρία-δύο και εδώ στη Θεσσαλονίκη που έγινε το μεγάλο έγκλημα που τελείωσε το μάτς μία η ώρα το βράδυ και στη, και στη Ρώμη. Ε... στα υπόλοιπα, έτσι να ρίξω μια ματιά για να δείτε πάνω κάτω και, την, και το τι υπάρχει στο φετινό Challenge Cup. Είναι το Καστέλα Ομόνια 2-3 έληξε, οι Κύπροι κέρδισαν. Ε... holding Grats με Χαποέλ από το Ισραήλ, Τσέσεκα Σόφια με Λέοβεν Βελγίου, Λεύσκη Σόφια με Ροβανιέμι από τη Φιλανδία, Τελείωσε το Σάρεμα Πουατιέ 2-3, θυμάστε την Πουατιέ, φαντάζομαι, έπαιξε με τον Ηρακλή κάποιε φορέ. Κάλτα Δαραίνια, Δυναμό, Απελντορν Άλλο ένα ζευγάρι. Η Φόντε Μπαστάρδο, που είπα πριν. Παίζει στο Challenge Cup απέναντι στην Μπουρνό από την Τσεχία. Η Sporting κέρδισε 3-1 τη Μίνσκ, σημερινό. Η ανκαρα νικα νικά 2-1, μια άλλη Άνκαρα, δύο άνκαρα έχει, μια είναι η Ζηράτ και η άλλη είναι η μιλη μίλη Άγκαρα. Κουόπιο Άμστερντεν 2-0, πάμε καμιά Φιλανδία μπαλόμπα, με το Κουόπιο. Κάμνικ από τη Σλοβενία με την Ναφέλς uh, ε, ακόμα ένα ζευγάρι, τελείωσε το Βιέλιζα από τη Βοσνία με, την, με τον Ερυθρό 03 και η Παρνού από την Εστονία παίζει με την Μόντσα. Αυτά είναι τα ονόματα των ομάδων και τα ζευγάρια στη φάση το 32 στην οποία βρίσκεται ο Ηρακλής, στο Βόλεϊ. Σήμερα... Απόψε στις 10.30 πρώτος διετής είναι ο Γερμανός ο Μίρκο Τιλ. Δεύτερος διετής είναι ο Ισπανός ο Αντώνιο Φερνάντο Κορέα Μπενίτεθ. Τι ωραία πράγματα ρε φίλοι η Ευρώπη. Τι ωραίο πράγμα η Ευρώπη. Ξέχνιες. Τελείωσε και ήταν ε, λογικό να τελειώσει. Το Ζαλάου Στεάουα 3-0 25-21 25-22 25-16. Το αναφέρω γιατί ο Ηρακλής αν καταφέρει και αποκλείσει την Μπενφίκα θα παίξει με τον νικητή του ρουμάνικου ζευγάριου. Υπάρχουν φοβερά πράγματα σήμερα, φοβερά πράγματα που έχουν συμβεί στην επικαιρότητα που αφορά έμεσα ή άμεσα τον Ηρακλή σε πολλά επίπεδα και θα τα καταγράψουμε με την επιστροφή μας μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι να σας λέμε τώρα, τι να σας λέμε τώρα για τις εξηγήσεις του Μποροβίλου στη δίκη του Κοριόπολης για το ότι ορίστηκε να διευθύνει γυναίκα διαιτητή στο αίτητο σπάτον Ηρακλής. Ας τα καλή ρε μπαλόμπα. Ας τα καλή ρε μπαλόμπα. Δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή. Μας νοιάζει να, να σφυρίξει καλά. Πέξε καλά τον Ηρακλή. Τι δεν θα το πούμε επειδή είναι γυναίκα. Θα το πούμε ρε φίλε. Θα κάνουμε τώρα. Μην είσαι τέτοιο, Σε παρακαλώ. FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blue, libero, papakijahou.gr. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε. Και στο libero 107,4. Γράφει ένας καλός φίλος και ο παδός του Ιρακλή. Έχει βάλει φωτογραφία την... Κάτσε να πω το νέο πατεπώνυμο της. Ε... Πού το Ανδρομάχη Τσιοφλίκη. Και, και το Ηρακλάκι το άρρωστο έχει γράψει στο προφίλ του στο facebook. Παίξε καλά τον Ιρακλή. Μωράκι μου όμορφο. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Είδες ευγενικός. Ευγενικός. Δεν έχει πινελίκη. Λοιπόν η συγκεκριμένη γυναίκα διαιτητής είναι από τη Λάρισα. Ανδρομάχη Τσιοφλίκη. Ορίστηκε για το παιχνίδι της β' εθνικής του Ηρακλή για την 7η αγωνιστική στα Σπάτα με τον Αέτητο στο Δημοτικό Στάδιο Σπάτων την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Πρώτος βοηθός ο Αχιλέας Νίξας, φαντάζει να τα καίει τέσσερις γυναίκες. Τι ωραία. Από τη Λάρισα. Δεύτερος βοηθός ο Βασίλης Μάνος από τη Δυτική Αττική. Τέταρτος ο κύριος Φώτης Νταούλας. Νταούλα, στον βάλα τον Νταούλα. Βάλτε μια Νταούλενα. Από το σύνδεσμο Δυτικής Αττικής. Και επειδή ε, δεν την ξέρουμε την κυρία, σήμερα την, την είδαμε. Μπορεί να είναι γνωστή στη διετσία, δεν ξέρω. Ο Δημήτρης θα με βοηθήσει απέναντί μου να ακούσουμε έτσι ένα ρεπορτάζ από μια εκλεκτή... Όχι, δεν θα το βάλουμε όλο, την αρχή μόνο. Τρελάθηκες. Ε, μια ώρα. Ε, από μια εκλεκτή συνάδελφο, εκεί από τη Λάρσα, που έκανε ένα θέμα για την uh, κυρία Τσιοφλίκη που θα σφυρίξει το μάτς του Ηρακλή. Και το καλό που τη θέλουμε είναι να μην αδικήσει τον Ιράκλειο όπω έχουν κάνει οι υπόλοιποι, οι άντρε στα φετινά παιχνίδια. Τι άλλο, στον Ηρακλή, τι άλλο, τι άλλο, θα, τι, άλλο θα, περάσουμε πραγματικά, δηλαδή, τι άλλο θα περάσουμε. Μιλάει τώρα, τι κάνει, μιλάει. Μιλάει να ακούσουμε, την κυρία Τσιοφλίκη. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Άστεν. Άστεν. Αυτή ήταν η παρουσίασή της. Ακούγαμε μια ατάκα της, ρε παιδί μου. Καλά, άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι άλλο θα τραβήξουμε στον Ηρακλή. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Έτσι, μέχρι και γυναίκα διαιτητή. Δεν ξέρω, έχει, έχει, ξαναγίνει σε Β. Άντε στη Γ μπορεί. Στη Β. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Και από το ένα ωραίο, πάμε στο άλλο ωραίο, το δεύτερο δηλαδή, αυτό που θα πω τώρα είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, κρατηθείτε. Γιατί εγώ το μεσημέρι που το άκουσα και το διάβασα, Είχα πάρα πολλά νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα και δεν γελούσα καθόλου. Ήμουνα πάρα πολύ εκνευρισμένος. Και θα διαβάσω το κείμενο όπως το βλέπω μπροστά μου. Στην εφετειακή δίκη του Κοριόπολης, ο Γιώργος Ποροβίλος, που καταδικάστηκε πρωτόδικα, κλήθηκε να δώσει εξηγήσει αναφορικά με συνομιλία που είχε με τον Αχιλέα Μπέο. Στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών, εκδικάζεται η εφετειακή δίκη για το σκάνδαλο στη Μέων Αγών του Κοριόπολης, όπου μεταξύ άλλων είχε καταδικαστεί πρωτόδικα και ο Γιώργος Μποροβίλος. Μη πέφτεις από τα σύννεφα. Σε ερώτηση μάλιστα της Προέδρου της Έδρας Σοφίας Οικονόμου για μια συνα... συνομιλία που είχε με τον Αχιλέα Μπέο, ο Πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης έδωσε μια απάντηση που προκάλεσε αίσθηση. Σε συνομιλία σας με τον Μπέο του λέτε «Πες το Μαρινάκι να μας δώσει το μάτς με την Κέρκυρα». Τι εννοούσατε κύριε Μποροβήλο, ρώτησε η πρόεδρος του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών, με τον Γιώργο Μποροβίλο να απαντάει. Εννοούσα να μας στείλει ο Μαρινάκης 500 ή 1000 φιλάθλους στο γήπεδο για να μας βοηθήσει να κερδίσουμε την Κέρκυρα. <coughs> Κάποιος μπορεί να γελά, εγώ εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Και εκνευρίζομαι πάρα πολύ γιατί αύριο μεθαύριο φυσικά θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες ερωτήσεις για το τι εννοούσατε κύριε Μποροβίλο όταν ζητούσατε τη βοήθεια από τον Αχιλέα Μπέο και τον Ευάγγελο Μαρινάκη για να βρείτε μια ομάδα που στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο Ηρακλής στους περίφημους διαλόγους για να τη ρίξετε. Τώρα βέβαια όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Τότε εμείς που τα λέγαμε το 11 ήμασταν οι γραφικοί. Ήμασταν οι καλά να πάθετε γριέ που σα ρίξανε γιατί ήσασταν πλαστοί. Άσχετα αν η πλαστογραφία τιμωρούνταν με 50.000 ευρώ πρόστιμο και απαγόρευση μεταγραφών. Και επειδή εδώ στη Θεσσαλονίκη πολλοί το παίζουμε αδικημένοι, όλοι αδικημένοι είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μα αδικεί όλου η Αθήνα και το καταστημένο, δεν υπάρχει κανένα που δεν μα αδικεί. Για θυμίστε μου, ρε παλικάρια μου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι ομάδε τη πόλη τότε. Τι ψήφισαν στο Αστέρας Τρίπολης η Ιρακλής, στο Μποροβίλος η Ιρακλής, για θυμίστε μου λίγο τι κάνανε οι ομάδες πόλης εδώ. Που αδικούμαστε και μας στένε συνέχεια οι άλλοι. Αλλά τότε, όπως έλεγε και ο Ζαγοράκης στους περίφημους διαλόγους, δεν πειράζει μωρέ τις γριές, ρίξτες εκεί, από εκεί που ήρθανε. Έτσι ε, δεν έλεγε στους διαλόγους. Δεν τα λέω εγώ, οι διάλογοι τα λέγανε. Αποδεικνύεται λοιπόν για ακόμη μια φορά ότι είτε τρελοί ήμασταν, τρελοί μπορεί να είμαστε, αλλά όπως θέλουμε εμείς, με την δική μα την καλή την έννοια. Γιατί υπάρχει και καλή τρέλα. Σίγουρα. Ε, ούτε γραφικοί ήμασταν, ούτε τίποτα. Και αν ένα σύλλογο δικαιούται να μιλά για αδικία, είναι ο Ιρακλής, Που αύριο γιορτάζει τα 110 του χρόνια. Χωρίς πολλά, χωρίς βοήθειες, χωρίς συμμαχίες, χωρίς τρελά χρήματα, χωρίς Υπουργικέ αποφάσει, με τρει υποβιβασμού στα χαρτιά στο ποδόσφαιρο, με έναν υποβιβασμό στα χαρτιά στο βόλεϊ. Βρείτε εσεί άλλο σύλλογο που θα του κάνανε αυτά που έκαναν στον Ινακλή και θα άντεχε να γιορτάζει κιόλα αύριο για εννιά ολόκληρε ώρε τα 110 χρόνια ιστορία του. Βρείτε που θα άντεχε ο κόσμος του όλα αυτά τα χρόνια να εξακολουθεί να πηγαίνει στο γήπεδο. Που δεν θα έλεγε «Έσαι χτύρ, δεν ξαναπάω, με έχετε ρίξει τρεις φορές τα χαρτιά». Αγωνιστικά εγώ δεν πέφτω ποτέ και εσείς πάντα βρίσκετε τους τρόπους σας, τις ψηφοφορίες σας, τις λικοφιλίες σας και τις συμμαχίες σας, κύριε Μποροβέλο και κύριε Μπέ και κύριε Μέ και κύριε Μαρινάκη και κύριε Ζαγοράκη και κύριε αλλά βέβαια αυτά ξεχάστηκαν, πέρασαν 7 χρόνια. Εμεί δεν τα ξεχνάμε, δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ. Ποτέ. Και εδώ θα είμαστε, γεροί να είμαστε, όσο θα είμαστε, να σας τα θυμίζουμε. Και όλοι αυτοί που θέλουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο να επικρατήσει ηρεμία, να επικρατήσει νηνεμία, να επικρατήσει εξυγίαση, να επικρατήσει κάθαρση, να είναι όλα ομαλά, να μην υπάρχει αδικία, εγώ απλά θυμίζω ότι το 2011 σε μια ψηφοφορία που έγινε επικράτησε πανηγυρικά ο Γιώργος Μποροβίλος και σε μια ψηφοφορία που έγινε το 2017 επικράτησε πανηγυρικά ο Γιάννης Κομπότης. Όλος τυχαίως και τις δύο φορές αυτοί οι δύο κύριοι, αυτά τα λουλούδια του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι και οι δύο κατηγορούμενοι. Και δικάστηκαν για το Κοριόπολης. Σε δεύτερο βαθμό, στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων Αθήνας. Κακουργημάτων. Αυτούς τους δύο λοιπόν που είναι στο κακουργημάτων και τον Ποροβίλο και το Κομπότη, το 90% των ομάδων τους ψήφισε για να παραμείνουν στην κατηγορία. Εις βάρος, όλο όλος όλο συγγνώμη, και τις δύο φορές, και το 11 και το 17, εις βάρος του Ηράκλη. Αυτά περί αδικίας. Και μην έρθει κάποιος και προσπαθήσει να μεταφράσει όπως θέλει την έννοια αδικία. Αυτή είναι η αδικία. Και όχι μόνο γιατί ρίχνεις κάποιον με την ψήφο σου, γιατί στηρίζεις και κάποιον άλλον που σήμερα πέρασε από το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων Αθήνας. Γιατί και ο Μποροβίλος στηρίχτηκε με τις ψηφοφορίες το 11 και ο Κομπότη στηρίχτηκε με τις ψηφοφορίες το 17. Κάνω λάθος? Ανοίξτε όποιο Google θέλετε και θα τα βρείτε μέσα. Λοιπόν, έχω μπροστά μου μόλις τώρα βλέπω το δελτίο τύπου από το αγωνιστικό, από την ενημέρωση για, το, για την προπόνηση ουσιαστικά, από την Παϊρακλής, μέσω της επίσημης του σελίδας. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Εμάνουελ Περόνε, για ένα χτύπημα στο δάχτυλο του ποδιού του, το οποίο δεν εμπνέει καμία ανησυχία στο ιατρικό επιτελείο. Ο Γιώργο Κούσα που αναμένεται να μπει σπρωγονή από τη Δευτέρα, οπότε χάνει, το είπαμε από χθε, το Μάτ Κυριακή στην Αθήνα με τον Αήτο Σπάτων. Και ο Σίλβα Κλέιτον που είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του στο κυριακάτικο Μάτ. Στην προπόνηση δεν ήταν επίση ο Τάι, πολύ μεγάλη ατυχία ρε παιδί μου, Βραζιλιάνο. Τη μία τραυματεία, τώρα έχει ίωση, έλειψε και αυτό από το σημερινό πρόγραμμα. Αύριο πρωινή η προπόνηση για τον Ηρακλή στη συνέχεια της προετοιμασίας του για το παιχνίδι που έρχεται. Και μιας και είπα το... και ανέφερα το ρήμα έρχεται, το επόμενο έρχεται του κυρίου Τόμ Παπαδόπουλου στην Θεσσαλονίκη που θα είναι σε κανένα δεκαήμερο περίπου, δεν αποκλείεται να συνδυαστεί και με συνέντευξη τύπου είτε του ΙΔΙΟΥ είτε μαζί με τον uh, κύριο Θεοδωρίδη Δεν το αποκλείουμε να είναι ταυτόχρονα στο ίδιο πάνελ uh, πολύ συχνά το κάνει αυτό το, τσα... το ταξίδι πλέον ο κύριος Παπαδόπουλος καλό είναι αυτό να είναι όσο, πιο... όσο περισσότερο μπορεί στην Θεσσαλονίκη στο πήγαινε έλα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Στάθης Καραντώνης uh, μόνιμα πλέον είναι και έχει αναλάβει ε, κάθε κοντά ο Ηλίας Θεοδωρίδης ο οποίος ε, έχει αυτό το πολύ σημαντικό ρόλο του διοικητικού υπευθύνου του ποδοσφαιρικού τμήματος. κάποιοι προσπαθήσαν και σήμερα πάλι να τον μπερδέψουν, να πούνε ότι είναι ο νέος μυροφορίδης. Καμία σχέση, παιδιά. Άλλο τεχνικός διευθυντής, άλλο διοικητικός υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και ε, σίγουρα θα περάσουν και από τα δικά του χέρια και τη διοίκηση μεταγραφικέ αναζητήσει για τον Γενάρη. Που σίγουρα θα γίνουν αρκετέ μεταγραφέ σε αριθμό. Αλλά πάνω απ' όλα, το πρώτο λόγο θεωρώ πω θα έχει ο Δημήτρη Ολευθερόπουλο να κάνει τι εισηγήσει του και από εκεί και πέρα να πει: Θέλω ένα τραυματοφύλακα, ένα θετικό, ένα center back, ένα χαφ, ένα... ή έχω εγώ προτάσει να κάνω και ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα τη ομάδο και στη συνεργασία του προποντικού team του κυρίου Θοδωρίδη, που είναι ο συντετικό κρίκο τη διοίκηση, να πάρθουν οι, κατάλληλε αποφάσει για την ενίσχυση τη ομάδα και την αποδέσμευση, πολύ πιθανό και αυτό, συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Το πασχετικό τμήμα, η ανδρική ομάδα Μπάσκετ του εξέδωσε ανακοίνωση α, για την αυριανή γιορτή, για την αυριανή εκδήλωση. Θα την διαβάσω αμέσω τώρα. Ο μεγαλύτερο, σπουδαιότερο και ιστορικότερο σύλλογο τη Ελλάδο γιορτάζει αύριο τα 110 χρόνια ζωή και προσφορά. Καλούμε όλους τους φιλάθλους στην εορταστική εκδήλωση του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής που θα γίνει στην αποθήκη Γ του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης από τις 12 το μεσημέρι. Σύσσωμη η ανδρική ομάδα μπάσκετ θα είναι παρούσα στην εορταστική εκδήλωση όπως και αθλητές, προπονητές και στελέχη όλων των τμήματων μας. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει Μεταξύ άλλων, έκθεση φωτογραφία με ένα πάζελ εικόνο που θα συνθέτουν αθλητικέ και κοινωνικέ δράσει οι οποίε συνέδεσαν την ιστορία του Ηρακλή με αυτή τη πόλη βραβεύσεις και προβολές από μεγάλες στιγμές των 110 χρόνων ζωής του συλλόγου, συνεντεύξεις σε ζωντανή μετάδοση σημαντικών προσωπικότητων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ηρακλή TV, τώρα εδώ στην ανακοίνωση ανοίγω παράθεση και λέω 12 με 2 ο Μάριος ο Ασλαμάς, 2 με 4 εγώ θα επιμελούμαστε έτσι αυτές τις συνεντεύξεις που θα μας πασάρει τους πρωταγωνιστές ο Γυμναστικός Συλλήγος και εμείς θα, ε, θα... είμαστε στη, στη ροή της γιορτής. Ε, παρουσία αθλητών από όλα τα τμήματα του Συλλόγου και συναυλίες είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία της μεγάλης γιορτής του Ηρακλή μας. Μιας γιορτής ανάλογης με τη μοναδική εξίζωση που αναγνωρίζουμε, Ηρακλής ίσον Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη ίσον Ηρακλής. Αυτή είναι και η ανακοίνωση από τον μπασκετικό Ηρακλή που και αυτός φυσικά θα δώσει τον παρόν. Οι μόνοι που μάλλον θα λείψουν είναι οι πετοσφαιριστές, γιατί είναι λογικό αύριο θα έχουν το μακρύ ταξίδι της επιστροφής. Δεν αποκλείεται, όπω μας είπε ο Γιάννης ο Ορφανός να, προλάβουν, να προλάβει ο ίδιος έστω και λίγο να δώσει το, το παρόν. Είναι 9 ολόκληρες ώρες, 12 με 9, ο Ηρακλής γιορτάζει και φορά τα καλά του. 110 άλλωστε. Καλησπέρα στο φίλο μου το Δαβίδ που μας ακούει από το... Όλο λάθος το κάνω αυτό ρε παιδί μου. Όλο λάθος το κάνω. Το ιστορικό Μπιέτικχάιμ. Αν το είπα καλά Δαβίδ μου, Πες μου ένα πατά, ένα, ένα χεράκι πατά. Έχω μια ερώτηση, τι γίνεται με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Αν εννοείς τον ποδοσφαιριστή, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Γιατί ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος έχει αναλάβει ε, ένα συγκεκριμένο ρόλο, αφιλοκερδός, στην ε, διοίκηση της ΠΑΕΡ που είχε ανακοινωθεί πριν 2-3 εβδομάδες για τις αδειοδοτήσεις, ε, για διάφορα σημαντικά ζητήματα που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και από τη θητεία του ω πρόεδρο του Ιδρυτικού Σωματείου Ιρακλή 1908. Αν εννοεί για τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Παπαδόπουλο, ήταν τραυματία, είχε σημαντικό πρόβλημα τραυματισμού εδώ και καιρό. Από ό,τι είχαμε μάθει μετά το ξεπέρασε και συμμετείχε κανονικά στι προπονήσει. Δεν έχω κάποια άλλη επίσημη ενημέρωση, κάποιο δελτίο τύπου, κάποια ανακοίνωση. Ε, θα το ξαναδούμε. Θα το ξαναδούμε, φίλε μου Δαβίδ. Γιατί ένα ποδοσφαιριστής που ήρθε στον Ηρακλή προμηροφορίδη, όπω και ο, ο Ανδρέας, ο Τσίπρα. Ο. Τι με Μωρέ. Το ποδοσφαιριστή, λέω. Μπαλόμπα. Ναι, τον παίχτη, τον παίχτη θα δούμε. Οκ, okay, εντάξει. Απλά είπα επειδή έχουν ίδιο ονοματεπώνυμο. Ε, θα, θα, το δω ξανά. Θα το δω ξανά. Αν, αν το ξεχάσω, θύμισε το μου. Καλή όρεξη, Ντρούλινγκ. Καλή όρεξη φίλε. Τι τρως μπλε μουστάρδα. <laughs> Μ' αρέσει που μου το δείχνει κιόλα για να, για να πιστώ ότι δεν είναι μπλε μουστάρδα αυτό που τρώει. Ωραίες φωτογραφίες μπροστά μου βλέπω από ανθρώπους της διοίκηση του Βολεϊκού Ηρακλή που κρατούν στα χέρια τους τα θέλω να πιστεύω μαγικά χαρτάκια. Μαγικά χαρτάκια λέμε συνήθω τα εισιτήρια που εξαντλούνται. Έτσι δεν είναι, Μιτσάρα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα εξαντληθούν. Μπορεί να ακούγεται κάπω αυτό που λέω τώρα. Μπορεί να πει κάποιο τι λέει ο Παλαβιάρης. Γιατί να μην εξαντληθούν. Να εξαντληθούν τα εισιτήρια ανεξαρτήτω του σημερινού αποτελέσματο για την 5η-6 Δεκεμβρίου η του Αγίου Νικολάου, μεγάλη χάρη του, στη Μίκρα 7,5 και μισή Ρακλή Μπενφίκα. 10 ευρουλάκια. Μπορούμε να τα κόψουμε όλα. Μπορούμε να τα εξαντλήσουμε, μπορούμε να γεμίσουμε το γήπεδο, μπορούμε να δώσουμε οικονομική ανάσα στην ομάδα που σήμερα η ομάδα ξοδεύτηκε πάρα μα πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι. Δεν κάνει κανένα. Ο Ηρακλή από την τσέπη του τα πληρώνει όλα αυτά. Και αεροπλάνα και ξενοδοχεία και τα πάντα. Γιατί αν θέλουμε Ηρακλή πρωταγωνιστή και αν θέλουμε Ευρώπε, μπορούμε για παράδειγμα να εξαντλήσουμε τα ειστήρια του Ηρακλή Μπενφίκα. Πολύ όμορφα τώρα τα βλέπω εδώ. Είναι, είναι, υπέροχο, υπέροχο και ως εικόνα και ως συνέστημα το ότι ο βολεϊκός Ηρακλής επιστρέφει στην Ευρώπη. Άσχετα αν δεν είναι το Champions League που είχαμε συνηθίσει για πολλά χρόνια. Θα έρθει και αυτό, γερή να είμαστε. Ρόδα είναι και γυρίζει, κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό. Αλλά για να έρθει αυτή η στιγμή πρέπει να πάμε σκαλί σκαλί που είπε και ο κύριος Ορφανός της προάλλες εδώ στην ώρα για μπλε. Δεν μπορούμε εκεί που ήταν στην Α2 που είχε πολλά οικονομικά προβλήματα, που προσπαθεί να διαχειριστεί παλαιότερα χρέη, που του βάλα στην τωρινή διοίκηση ένα κάρο παλιέ υποχρεώσει να διευθετήσει, που καταφέρνει και τι διευθετεί και παίρνει αδειοδότηση κάθε χρόνο και βγήκε και στην Ευρώπη. Ένα ε, θέλουμε ξαφνικά να τα σαρώσουμε όλα όπω στο παρελθόν. Δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτή τη στιγμή για να γίνει αυτό. Υπάρχει όμω ο κόσμο, υπάρχει η γνώση, υπάρχει η φανέλα, υπάρχει η ιστορία, υπάρχει η άβρα που έχει ο Βολεϊκό Ηρακλή και μπορεί να τα καταφέρει. Δεν αναφέρθηκα με λεπτομέρεια και το χρωστάω από προχθέ για τα παλικάρια μα για την ΚΑΠΑ 19. Θέλαμε να έχουμε και μια συνέντευξη σήμερα, αλλά δεν ήταν εφικτό με τον προπονητή, τον κύριο Μαργαρίτη Κεχαγιά. Παρ' όλα αυτά, να μεταφέρουμε τα συγχαρητήριά μα στην ομάδα που κέρδισε 4-0 τον Αιγυνιακό στην Πρεμιέρα για το πρωτάθλημα νέο τη Football League με το γκολ του Αβραμίδη, τα δύο του Κιζιρίδη και το τελευταίο να πετυχαίνει ο Περπερίδης. Μαυροματίδης, Μανακίτσας, Κριτσιάνης, Φασουλάκος, Χατζιστογιάννης, Στόιος, Περπερίδης, Αναστασιάδης, Γιανακόπουλος, Κιζιρίδης, Ντουβαρτζής, Αβραμίδης, Αποστόλου, Μακρής, Τζούτζιος, Αποστόλου και Κριτσιάνη Τα θυμόμαστε αυτά τα παλικάρια πέρυσι με την καρίτσα έτσι και με την επανομή στην πρεμιέρα της ε, Τρίτης Εθνικής και μακάρι να έχουν αντίστοιχη συνέχεια. Ηρακλάρο με το διπλό σήμερα χίλια χρόνια Ηρακλής. Ρωτάω ο φίλος ο Αθανάσιος Άρωτ αν ισχύουν τα διαρκέ για το μάτς με την Πεμφίκα. Δεν θέλω να το απαντήσω τώρα γιατί θέλω να το επιβεβαιώσω 100% το ναι ή το όχι φίλε μου Θανάση. Δώσ' μου σε παρακαλώ μια-δυο μερούλες να σου το πω. Μπορεί και αύριο να το, να το πούμε, αλλά αύριο η μέρα θα είναι λίγο πολύ τρέξιμο λόγω των γενεθλίων. Θα είμαστε πολλέ ώρε στο λιμάνι και μετά καπάκι για εκπομπή κτλ. Ε, θα σου απαντήσω όμω. Θα σου απαντήσω, δεσμεύομαι για το αν ισχύουν τα διαρκεία ή όχι για την, α, για την Ευρώπη. Λοιπόν, ευχαριστούμε του χορηγού μα. Τα καταστήματα Forol 41, παρακαλώ πλέον έχουν γίνει. Για καφεδάκι και όχι μόνο. Και τα τζάκια βολκανο Βολκάνο Λεοφόρο Παπα-Νικολάου 1 στο Ρετζίκι. Δίνω σκητάλι σε ράδιο Μαρμίτα, Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια. Έχουν και γκέσταρ από ό,τι είδα. Έχουν και, και γκέσταρ. Ε, από την ενημερώνουμε, οι ποδοσφαιριστές του Ιρακλή θα σκάσουν μύτη αύριο στο το απογεματάκι. Στην, μετά τις 4. Μετά προπόνηση και τα λοιπά. Στη, στην αποθήκη γάμα στο, στο λιμάνι. Επαναλαμβάνω, αύριο 12 με 9 θα υπάρχουν και ζωντανές συνδέσεις, κυρίως το 12-2-2-4 με συνεντεύξεις του Μάριου Ασλαμά, της δικής μου, όχι να δίνουμε εμείς, να παίρνουμε συνεντεύξεις από τους και πρωταγωνιστές. 12 με 9, 9 ολόκληρες ώρες, η Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Βάφετε Μπλε, όλη η Θεσσαλονίκη Βάφετε Μπλε για τα 110 χρόνια ιστορίας και γενεθλίων του Ηρακλή. Δέκα και μισή θυμίζω απόψε Λαόλα αλλά και Λίμπερο 107,4 θα ενημερώνεστε για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι Μπεμφίκα Ηρακλής. Με αυτό το πουλί παίζουμε έντρολινγκ. Πάρουμε μια σφεντόνα. Αυτό ναι, που κατεβαίνει είναι στο... και στο βόλι το γίνεται αυτό. Βέβαια στο βόλι εκεί λίγο θέμα θα έχουνε. <laughs> σου δίνω σκητάλι άντε, σου δίνω σκητάλι. Καλό βράδυ να είστε καλά.